Γιατί εδώ είμαστε υπερήφανο λαό, ο ελληνικό λαό, και φτάσαμε στο σημείο να υποκύψουμε να φυλάμε τα παππούτσια να πάρουν μια δαχμή να ζήσει μια οικογένεια. Για τον κύριο Παπακοσταντίνου που είναι μπλεγμένο στη λίστα. Πρόκειται για λοπορίτε, όχι λοπορίτε. Τι να πούμε. Ο ένα κρύβει τον άλλον. Πρέπει να βρεθεί μια λύση ή ένα ένα να του πατήσει κάτι του, τίποτα άλλο. Ο ίδιο υποστηρίζει πω δεν έχει αλλοιώσει τη λίστα. Εσεί τι πιστεύετε. Τι να πω. Δεν το πιστεύετε. Ο ίδιος έβγαινε από την Ανατολή, τώρα θα δει από τη Δύση για να μπορέσει να συμμορφωθεί η Ελλάδα με αυτούς τους λοποδίτες. Αυτοί είναι οι λοποδίτες. Ο ελληνικός λαός θα πάψει να πιστεύει σε αυτούς και θα βγουν με τα όπλα στο Σύνταγμα. Θα βγουν ο ελληνικός λαός θα βγει στο Σύνταγμα με τα όπλα να τους διώξει αυτούς τους δρόμερους. Αυτοί είναι προβλήματοι όλοι. Λόγω μας το έδειξε και το δεν ξέρουμε αν είμαστε Έλληνες πώς θα αποκάνουν. Τι να πάτε, τι να πάτε, αναπάβεσαι με αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αν δεν βρεθεί αυτή, δεν γίνεται. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί η λύση, εσείς αισιοδοξείτε? Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Πλήρης από εδώ ύπαρξε, δηλαδή. Δεν θα πάτε δηλαδή τώρα να ζευγάρι που είσαι να πας στα παιδιά του, στα εγγόνια σου και δεν υπάρχει ούτε μία δραχμή να πας να τους κάνεις ένα δωράκι στα παιδιά. Πώς δηλαδή να έχω αυτή την ελπίδα ότι θα μπορέσω να ανασάνω κάπως καλύτερα στις κόστος αναστήμα μου. Πρέπει να βρεθεί ένας Έλληνας, να τους βάλει όλους τους κυρίους στη σειρά, στο Σύνταγμα, για να μπορέσει να ακουμπιστεί. Όλα θα τα καλύψουν. Πιστεύετε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή όπως υποστηρίζει? Όλοι έχουν εμπλοκή, κορίτσι μου. Αυτοί που ασχολούνται, όλοι έχουν εμπλοκή. Τι όλοι ευθύνονται. Είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Έτσι, άλλα προβλήματα. Ο ίδιος υποστηρίζει έντονα πως δεν έχει κάποια εμπλοκή, το πιστεύετε εσείς? Άσχετα από αυτό, έτσι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο για πολύ κόσμο. Δεν ελπίζετε πως κάτι θα βελτιωθεί? Τι να βελτιωθεί. Σειρότερα ναι, αλλά καλύτερα όχι. Εγώ πιστεύω ότι έχει μεγάλη. Μπορεί και κάτι άλλο να έχουν, αλλά αυτό έχει μεγάλη. Πιστεύετε πως τώρα με τη λίστα ήταν το τελικό βήμα για να ξεσηκωθεί ο λαός? Ο λαός δυστυχώς δεν βρίσκονται. Δεν πιστεύω ότι θα έχει κινητοποιήσει, γιατί ο κόσμος είναι μαζεμένος πολύ. Φοβάται τα χειρότερα. Και έτσι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Εσείς τι πιστεύετε για 2013? Πιστεύω ότι μπορεί να πάμε λίγο καλύτερα. Είστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε καλύτερα? Οπωσδήποτε, γιατί έχουμε χαμηλώσει πολύ. Και πιστεύω ότι μπορεί, δεν είμαι σίγουρος, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να πάμε λίγο καλύτερα. Στην Ελλάδα γίνεται το εξής. Όποιος κλέψει 5 κιλά πατάτες για να φάει, θα φάει 5 χρόνια φυλάκι. Και όπως κλέψει τον προπολογισμό του κράτους, θα πληρώσει και θα φύγει. Για καλύτερα δεν το βλέπω. Δεν βλέπω από καμία ανάπτυξη. Μακάρι όμως να είναι καλύτερα για όλο τον κόσμο. Δεν τον πιστεύω. Πιστεύετε ότι έχει εμπλοκή δηλαδή? Πιστεύω. Δεν την αναφνίδουν τον πατέρα μου που πεθάναμε από το κρύο. Τώρα αυτό να βρήκανε. Κατά τόσο βρίσκουν για να παραμύθι. Να φτάνει. Αυτοί όλοι είναι εθνικοί προδότες, διεφθαρμένα εθνικά αυτοκίνητα που και κατ' επέκταση είναι εθνικοί προδότες. Δεν το πιστεύετε που λέει ότι δεν έχει κάποια εμπλοκή? Δεν με ενδιαφέρει αν έχει. Μόνο και τους τα φτιάχνουν, μόνο και τους τα κάνουν όλα. Όλοι προδότες είναι, εθνικοί προδότες όλοι. Δεν είναι κανένα καλό, όλοι το ίδιο είναι. Να τους κρυπτήσουν μέσα όλους. Πιστεύετε πως όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης? Όλοι έχουν, όλοι, από το Γιωργάκη μέχρι και το Σιμενούς. Πιστεύετε πως ο λαός θα ξεσηκωθεί? Ε? Θα ξεσηκωθεί το 2013. Κοντός ψαρμός, αλληλούια. Κανένας, όλοι πρέπει να φύγουμε.